καίνε μαγαζιά, στρέφονται κατά των περιουσιών ανθρώπων, βάζουν φωτιές. Όλα αυτά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον μαζικό ειρηνικό αγώνα, ο οποίος είναι και ο μόνος αποτελεσματικός αγώνας που μπορεί να δώσει και διέξοδο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εμένα μου έκανε εντύπωση επίσης το γεγονός, κύριε Παπαδάκη, της εικόνας που εμφάνιζε η Αθήνα από την ημέρα που έγιναν οι απαγορεύσεις με τον Νταβούτογλου μέχρι την Κυριακή. Μια εικόνα, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτη. Μια εικόνα αστυνομοκρατούμενης πόλης, η οποία μάλιστα αστυνομοκρατία, από ό,τι αντελήφθη μετά, δεν είχε και στόχο να προφυλάξει τις περιουσίες και την ασφάλεια των πολιτών. Δυστυχώς. Και επίσης και ένα άλλο μου κάνει εντύπωση. Δεν θεωρώ απαράδεκτο βεβαίως την άρχη του Νταβούτογλου και να απαγορεύουμε διαμαρτυρίες. Όχι μόνο γιατί είναι ο Νταβούτογλου, που ξέρουμε τι είναι, εν πάση περιπτώσει, και τι καθεστώς αντιπροσωπεύει. Γενικά, για οποιονδήποτε έρχεται. Η διαμαρτυρία είναι δικαίωμα. Και είναι η διαμαρτυρία είναι δικαίωμα απέναντι και σε οποιονδήποτε ξένο επισκέπτη της χώρας μας, εφόσον κάποιοι θεωρούν ότι απέναντί του έχουν κάτι να προσάψουν και να διαμαρτυρηθούν. Και το απαγορεύεται. Εντός πλαισίων όμως. Μα ειρηνικά πλαίσια μιλάμε. Εδώ νόμιμα, δημοκρατικά κόμματα είχαν διαδήλωση στα προπήλαια, είχαν συγκέντρωση για να κάνουν διαδήλωση στα προπήλαια και επιδόθηκε στα κόμματα χαρτί της αστυνομίας με το οποίο έλεγε ότι απαγορεύεται η συγκέντρωση και η διαδήλωση. Έλεος. Ποιος είναι ο Νταβούτογλου δηλαδή? Ο οποιοσδήποτε Νταβούτογλου που έρχεται στην Αθήνα και δεν επιτρέπεται η διαμαρτυρία απέναντί του. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Από εκεί πέρα το άλλο που είδα, γιατί κυκλοφορώ συνεχώς στο κέντρο. Λοιπόν, κάθε γωνιά κλούβα. Το ΜΑΤ. Παραταγμένα τα ΜΑΤ και δίπλα στα ΜΑΤ τι έβλεπα? Αστυνομικούς με πολιτικά. Αυτό έτσι, η ανακοίνωση βγήκε και λέει ότι αυτοί κάνουν συλλήψεις, οι άλλοι είναι τους κυνηγάνε με και πολιτικά, με συγχωρείτε, με πολιτικά. Και αν τους έβλεπες, δεν διαφέραν σε τίποτα από ένα νεαρό αντιεξουσιαστή. Αυτό το παρατήρησα και εγώ. Και η απάντηση ήταν ότι είναι αστυνομική, λέει. Και ρωτώ, τι χρειάζονται αυτοί? Για να κάνουν τι χρειάζονται? Τι να κάνουν συλλήψεις? Έτσι είπε η αστυνομία. Με συγχωρείτε. Τι χρειάζονται αυτοί? Γιατί και εδώ υπάρχουν, γεννιόνται πάρα πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά ερωτήματα. Υπενήσεστε ότι μπορεί να συμμετέχουν? Με συγχωρείτε, εγώ δεν υπενήσω με τίποτα. Γεννιούνται ερωτήματα. Δηλαδή, ο αστυνομικός θα πρέπει να έχει εμφάνιση αντιεξουσιαστή, να διεισδύει στις διαδηλώσεις, να παρισφρεί παντού και να κάνει ό,τι νομίζει? Και ποιος τον ελέγχει αυτόν για το τι κάνει? Και ξέρουμε ότι εδώ υπάρχουν θύλακες μέσα στα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι δυστυχώς θύλακες κινούνται σε ακραίες εκδοχές της πολιτικής ζωής, ακροδεξιές και πέρα. Κύριε Παντελάκου, τι κάνουν όλοι αυτοί και τι ρόλο παίζουν? Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που βλέπω είναι το και τελειώνω με αυτό, σήμερα είναι το Eurogroup και είναι κρίσιμο αυτό το Eurogroup. Η κυβέρνηση κατέθεσε αυτά τα μέτρα που σας είπα προηγουμένως. Μετά από 10 λεπτά. Το email με αυτά τα μέτρα. Πολύ φοβούμαι ότι αυτά τα μέτρα θα είναι μόνο η αφετηρία ενός νέου μνημονίου, το οποίο ετοιμάζεται κάτω από την μορφή βεβαίως της προληπτικής γραμμής στήριξης. Νέο μνημόνιο που θα θέλει προαπαιτούμενα στην αρχή να ψηφιστούν από τη Βουλή και βεβαίως νέα μέτρα μέσα στο 2015. Μάλιστα, μια κουβέντα, κύριε Παπαδιανάκου, σε ένα καινούργιο, μόνο 2 λεπτά, καινούργιο μνημόνιο.